είστε ρε μάγκες, πού είστε? Χαθήκαμε. Δεν υπήρχε επικοινωνία, πού είστε? Τι λέει, όλα καλά, ξέρω εγώ τι κάνουμε, καλά είμαστε? Το λοιπόν, μέχρι να τελειώσει η κλοπή και όλα αυτά σχετικά, ξέρω ότι πιστεύω ότι η κλοπή δεν ανέβει ποτέ, αλλά αρχίδια, θα ανέβει η κλοπή. Και όποιος το πιστεύει αυτό να πάει να με κάνει follow στο Instagram, θα είναι κάπου εδώ, για να βλέπει τι παίζει και όλα αυτά με την κλοπή και όλα αυτά τα σχετικά. Είπα να κάνω ένα βίντεο με τους top 5, ξέρω εγώ, YouTubers για μένα, πάντα. Και να πω και λίγο τη γνώμη μου σχετικά με το δράμα που υπάρχει, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα σχετικά. Και ξέρω εγώ, πάμε να δούμε πώς έχει το πράγμα και η ιστορία. Αρχικά, στην πέμπτη θέση βάζω τον Κοντόπα. Ξεκόλα μαλάκα, ο Ελληνάρας, ξέρω εγώ, δεν θα μπαινε, είναι θρησκείο ο Κοντοπίδης, δεν ξέρω εγώ, από τι να ξεκινήσω. Ρε φίλε, αράζει, ζει το κάνει βίντεο ταυτόχρονα, είναι γάματα, ότι πας να ξέρετε είναι άστο, ότι πας για μένα εντάξει. Στην τέταρτη θέση βάζω ένα κανάλι που μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά έχει εγγραφές σαν κανάλι, λέγεται Τζιμάπας. Κάνει διάφορα βίντεο, πολύ ωραία βίντεο, εγώ γουστάρω. Μπορείτε να πείτε κάπου εδώ πέρα για να τον βρείτε, κάπου εδώ ξέρω εγώ π.χ. Είναι γαμό τα κανάλια, γουστάρω πάρα πολύ, έχει πολύ πλάκα αυτός ο τυπάς. Και ξέρω εγώ, χωθείτε μέσα, γραφές, ιστορίες και όλα αυτά σχετικά, γεμίστε τον. Αυτά ξέρω εγώ, ναι. Ένα λεπτό. Σήμερα έχει σκιώτο, θα με τον κοτόπο. Στο family ανεβάζω πίξτε. Έλα Τζιμάπα. Έλα ρε Άνιον. Δεν μου λες αυτό που είπαμε το έκανες έτσι? Ναι μάνα μου, αλλά θα πάρει κάτι παραπάνω ξέρω εγώ. Αλλά άλλο 200 να σου βάλω και είμαστε κομπλέ δηλαδή. Εντάξει έγινε, ξέρω εγώ τελείωνε όμως. Έγινε εσύ. Άντε τα λέμε, άντε πάει. Το λοιπόν, στην τρίτη θέση βάζω τον Τζέρεμι. Τον παρακολουθώ από τότε που ξεκίνησε και εντάξει, ότι πας από τότε μέχρι τώρα αφήνει εποχή. Τότε με το swag, τώρα με το dab. Ρε φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι κάνεις και αφήνεις εποχή και εμείς μένουμε πίσω. Πάντως, ό,τι κάνεις, στάνταρ το κάνεις σωστά. Ό,τι βγάζεις, να ξέρεις πουλάει. Είσαι μια μόδα που ποτέ δεν θα πεθάνει για κάποιο λόγο. Και πιο πολύ ατάκες σου βασικά, οπότε και οι ατάκες σου και εσύ σε μόδα. Άρα ξέρεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή να ξέρεις τώρα, αν βλέπεις το βίντεο, ότι αυτή τη στιγμή που λέει το σνιάφ νιάφ. Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο θα βγάλεις, τι καινούργιο θα βγάλεις. Πάντως αυτή την περίοδο που λέει το σνιάφ νιάφ. Δηλαδή αν το πουλάγες, αν έβγαζες ένα σνιάφ νιάφ και το πουλάγες, θα έχεις γίνει ξέρω εγώ δισεκατομμυριούχος. Να το ξέρεις αυτό. Στη δεύτερη θέση λοιπόν βάζω τον Τούτζε. Υπό άλλες συνθήκες θα έβαζα τον 2J πρώτο. Όσοι με ακολουθούν από την αρχή του καναλιού μου ξέρουν ότι ο 2J είναι, ξέρω εγώ, η έμπνευση που άρεσε το κανάλι και όλα αυτά σχετικά. Γουστάρω πάρα πολύ τη φάση του 2J. Είναι γαμό. Γουστάρω πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ωραία βίντεο. Έχει πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία. Αλλά με χαλάει κάτι. Δεν μπορώ να το πω δημόσια, αλλά με χαλάει κάτι. Που το βλέπω εγώ π.χ. που είμαι από πολύ παλιός φαν και είμαι ακόμη φαν και θα είμαι ακόμη φαν. Αλλά για μένα προσωπικά τώρα που ξέρω εγώ, εντάξει έχουν αράξει λίγο τα μυαλά μου με φάση, θα τον έχω πάντα ξέρω εγώ από τους top, αλλά όχι τον top ξέρω εγώ, προσωπική μου γνώμη. Και στην πρώτη θέση λοιπόν μπαίνει ο κύριος Τσαχ, ο Crazy Τσαχ, δεν ξέρω πως τον ξέρετε, εγώ τον ξέρω Τσαχ. Τον Τσαχ τον παρακολουθώ λίγο καιρό, αλλά ξέρω εγώ δεν κατάφερε κανείς ξέρω εγώ να με σκλαβώσει όπως με σκλάβωσε ο Τσαχ. Είναι ο τυπάς εξέλιξη. Ο τυπάς δεν υπάρχει ρε φίλε, ξέρω εγώ το έχει πάει αλλού το πράγμα με το YouTube. Από τι να αρχίσω, τον γουστάρω από τα Κάφρο Show μέχρι το μαγιό του Μπόρα και πάλι πίσω. Και όταν λέω τον γουστάρω εννοώ, ξέρεις, σαν YouTuber. Ναι, μην έρθετε μου έρθω από τα σχολεία. Τέλος πάντων, και δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω, συνέχισε.
αν βλέπεις αυτό το βίντεο. Πραγματικά δεν ξέρω, μακάρι να μπορέσω να κάνω και συνεργασία κιόλας μαζί, όταν είμαι κι εγώ μεγάλος πλέον σαν κανάλι και όλα αυτά σχετικά. Και ρε φίλε, σου έχουμε τα καλύτερα, πραγματικά είσαι top. Αλλά top top. Εντάξει, Θεός, Θεούλης, πώς το λες εσύ, ξέρω εγώ. Αυτό. Και τώρα πάμε στο δεύτερο θέμα που θέλω να συζητήσω. Λέγεται YouTube Drama. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το YouTube Drama, είναι ένα house mode. Όπως βάζαμε στο GTA house mode, ξέρω εγώ, και πέφτουν όλα, ξέρω εγώ, φωτιές, ανάβανα όλο και όλα αυτά σχετικά. Για όσους παίζουν GTA θα το καταλάβουν. Και τέλος πάντων έχει γίνει ένα χάος. Και όλοι, ξέρω εγώ, οι YouTubers κράζονται τώρα μεταξύ τους και οι δημιουργούντες είναι για παρεξηγή ιστορίες και όλα αυτά σχετικά. Τέλος πάντων, το YouTube περνάει από καταστάσεις και φάσεις και μόδες ταυτόχρονα. Ξέρω εγώ, εντάξει, πέρασαν πάρα πολλές καταστάσεις. Ξέρω εγώ, Simboy Manos, DJ Manos, που δεν ασχολήθηκα πραγματικά με καμία, ξέρω εγώ, με καμία, γιατί δεν έχω όρεξη να χάσω και τις λίγες εγγραφές που έχω. Αλλά τώρα, ρε φίλε, ξέρω εγώ, δεν γίνεται να μου βγαίνει ο καθένας και να κράζει τον άλλον. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν είμαστε, ξέρω εγώ, πώς είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα και κάνουμε μαλακίες ο ένας τον άλλον, ξέρω εγώ, ποινιές, βγαίνουμε και κραζόμαστε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, εντάξει, πού θα πάει το πράγμα. Θα ξεφύγει. Όχι ότι δεν έχει ξεφύγει, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Η μαλακία έχει ένα όριο που λέμε. Εγώ κάποτε βασικά σκεφτόμουν πώς θα ήταν, ρε φίλε, ξέρω εγώ, αν κραζόντουσαν YouTubers και δημιουργούσαν στρατόπεδα και ξέρω εγώ. Εγώ για κάποιο λόγο το θεωρούσα γαμάτο, με την έννοια, ξέρεις, τότε θα βγει ο πρώτος και θα ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο πρώτος YouTuber. Μάν μου, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, πρώτος, δεύτερος. Το κοινό βασικά θα αρχίσει να κρίνει ποιος είναι ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πέμπτος, έκτος. Αυτά. Οι YouTubers δεν καταντάζονται ανά κατηγορίες, ξέρω εγώ, ανάλογα το τι πιστεύουν. Ο κόσμος, ξέρω εγώ, τους εντάζει. Και όποιος, ξέρω εγώ, έχει παράπονο, δουλεύει και γίνεται πρώτος, ξέρω εγώ. Είναι πολύ απλό το θέμα. Αυτά όσον αφορά το drama. Με τα πολλά, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι, ξέρω εγώ, ότι και εμείς οι μικρότεροι YouTubers δεν χρειάζεται να ανακατευτούμε στο drama ή να βγάλουμε βίντεο σχετικά με το drama. Τώρα ποιος μιλάει, αυτός που κάνει βίντεο για το drama. Μάλλον μου πρόσεξε, δεν είναι βίντεο για το drama, είναι η γνώμη πάνω στο drama. Όποιος, ξέρω εγώ, βασικά πολλοί θα νομίζω ότι το κάνω για τις προβολές. Κλάιν, ξέρω εγώ, το περισσότερο που παίρνω σε προβολές είναι μισό χιλιάρικο και αν, ξέρω εγώ, μόνο κάποια βίντεο με την Όλγα που έχουν 2000, ξέρω εγώ, και όλα αυτά σχετικά. Κλάιν, τι με νοιάζει τέλος πάντων. Μάγκες μου, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να γουστάρατε. Ό,τι είπα είναι η προσωπική μου γνώμη. Συνέχεια βασικά θα λέω την προσωπική μου γνώμη σε τέτοιου στυλ βίντεο. Γουστάρω πάρα πολλές συζητήσεις. Δεν θα απαντώ από κάτω σε βλάκες που μου λένε, ξέρω εγώ, τα δικά τους και δεν έχουν επιχειρήματα. Όποιος γουστάρει συζήτηση, ξέρω εγώ, μέσα. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε και ένα share το βίντεο για να το δουν και οι φίλοι σας, άμα γουστάρετε. Και ξέρω εγώ, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που ελπίζω να είναι κλοπή. Πλέον δεν υπόσχομαι τίποτα, γιατί όπως σας είπα, η κλοπή δεν εξαρτάται από μένα. Θα τα πούμε. Bye!